θα είχατε παραιτηθεί. Πρώτον, βλέπουμε συστηματικά η αστυνομία σε κάθε συλλογικότητα, σε κάθε κίνημα, να υπάρχει άγρια καταστολή. Ήταν στις Σκουριές, όπου φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει στο Λύκειο να πέφτουν χημικά, φτάσαμε στην ΕΡΤ βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου απ' έξω να δέχονται τη βία των ΜΑΤ και να μην κουνιέται κανείς. Να θυμηθώ στα γραφεία του Μέργου, όπου βουλευτές πάλι δεχθήκανε βία, υπήρχαν επίσημες καταγγελίες. Προχθές είχαμε στο γιατροφαρμακονί στο γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη με την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που αν δείτε τις φωτογραφίες, κατά επανάληψη δέχονται χτυπήματα νέοι, άοπλοι. Επίσης, έχουμε για τους φωτορεπόρτερ συστηματικές καταγγελίες, όπου λένε καλύτερα να είμαστε στη Γάζα. Είναι πιο ακίνδυνη για μας η Γάζα, παρόλο το κέντρο της Αθήνας όταν γίνεται μια πορεία. Και σύν της άλλης, οι πορείες που γίνονται δεν προστατεύονται. Δηλαδή, απ' τη μία θα έχουμε ή την βία το ΜΑΤ, απ' την άλλη ή θα έχουμε κάποιον παρακρατικό που θα βγάλετε εσείς να αρχίσει να καίει την Αθήνα, να μην μπορούμε να διαδηλώσουμε. Και σύν της άλλης, με έκπληξη ακούω ότι εφόσον θα έρθει κάποιος ξένος ηγέτης, δεν μπορούμε να περιγύσουμε στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, συγγνώμη, πήρατε την Προεδρία προχθές. Κλείσατε το κέντρο. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να δουν τα ξένα δίκτυα τους άστεγους που έχει το κέντρο της Αθήνας και τους εξαθλιωμένους. Πήγατε στο Βρετανικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στους επιτρόπους. Δεν σκέφτηκε κάποιος άνθρωπος ότι στο Βρετανό επίτροπο έπρεπε να πει: κύριε, μας χρωστάτε τα γάλματα, να μας τα δώσετε. Δηλαδή, δεν σκέφτεστε λίγο το μέσο Έλληνα. Και σύν της άλλης, θέλω να σας πω και λίγο για τη Χρυσή Αυγή. Τυχαίνει πριν από δύο χρόνια. Να απαντήσει στο πρώτο κομμάτι και θα πείτε και για τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Βεντζή, είστε νέος άνθρωπος. Και πάντα οι νέοι άνθρωποι έχουν μια έντονη επαναστατικότητα. Και αυτό είναι χρήσιμο, είναι ενδιαφέρον, είναι καλό για τον τόπο. Αλλά φοβάμαι ότι λίγο μου τα μπλέξατε, αν μου δώσετε το δικαίωμα να το σχολιάσω. Δηλαδή, τι μου είπατε, ας πούμε, πριν. Είπατε την περίπτωση του γραφείου του κ. Βαρβιτσιώτη. Να πάρουμε ένα παράδειγμα από όσα μου είπατε. Έτσι. Τι πήγε να γίνει στο γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη? Να παραδοθεί ένα ψήφισμα. Όχι, δεν πήγε να παραδοθεί. Αφήστε μας να σας απαντήσω, αν θέλετε. Δηλαδή, μου περιγράφεται μια σκηνή στην οποία κάποιοι άνθρωποι πήγαν ήσυχα και είπαν: ήρθαμε να σας δώσουμε ένα ψήφισμα, έτσι απλώς, έτσι με το χέρι απλωμένο, και ξαφνικά όρμησαν τα ΜΑΤ. Έτσι έγινε ακριβώς. Μήπως έγινε κάτι λίγο διαφορετικό? Θα μου επιτρέψετε πάλι την έκφραση, πήγαν να μπουκάρουν μέσα στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη και να το κάνουν λαμπόγιαλο? Και βεβαίως κάποιος. Και πρέπει και η ιδιοκτησία του Έλληνα πολίτη να προστατεύεται. Ή αν θέλετε, είπατε για τις διαδηλώσεις. Το πρόβλημα στις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας το 2008, ποιο ήταν? Η Αθήνα δεν έπρεπε να αστυνομεύεται για να μην ξαναγίνει αυτό που έγινε το Δεκέμβρη του 2008 και ξανάγινε, εάν θέλετε, το 2012, το Φλεβάρι του 2012. Είναι τόσο περίεργο που από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε ένα σπάσιμο βιτρίνα στο κέντρο της Αθήνας. Πώς φαντάζεστε ότι είναι η αστυνομία το βράδυ, γιατί μου λέτε για παρακρατικούς. Πώς το φαντάζεστε, ότι βγαίνουν οι αστυνομικοί και τους μοιράζει ο διοικητής στη μέση και τους λέει: εσείς σήμερα δίνεστε παρακρατικοί, εσείς είστε αστυνομικοί. Βγείτε έξω να παίξετε ξύλο και μετά γυρίστε και αύριο αλλάζουμε. Και έτσι το φαντάζεστε? Για να καταλάβω δηλαδή πώς το λέτε. Επανειλημμένα. Πώς το εξηγείτε? Θα σας πω. Θα με αφήσετε τελείως και μετά σας ακούσω. Δεν υπάρχει θέμα. Ξαναλέω. Η ηλικία σας επιτρέπει την επαναστατικότητα, επιτρέπει την θεώρηση των πραγμάτων από μια αριστερή γωνία, τα επιτρέπει όλα αυτά και είναι κατανοητά σε εμάς. Αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι η με τη δικαιολογία της επαναστατικότητας άσκηση βία. Πάντως, διότι κύριε πρέπει, κύριε Χατζηνικολάου, σας παρακαλώ για τους παρακρατικούς που λέτε τώρα. Δεν έχετε δει βίντεο? Εγώ έχω δει αρκετά βίντεο και είμαι πια 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, όπου είναι περίεργη πραγματικά η συμπόρευση μερικές φορές αστυνομικών με ανθρώπους με πολιτικά, οι οποίοι κρατούν καδρόνια, φορούν κράνη. Πέστε μου τώρα. Και τους βλέπεις δίπλα-δίπλα. Πάμε τώρα. Και αναρωτιέσαι τι γίνεται. Πάμε τώρα όμως. Πώς? Από τον... Έχω τουλάχιστον πέντε τέτοια βίντεο να σας δείξω των τελευταίων 5-6 ετών. Υποτίθεται λοιπόν, ποιο είναι το υφέρπον, ποια είναι η σκέψη, η πονηρή σκέψη πίσω από μια τέτοια θεώρηση? Ότι υπάρχει ένα πανίσχυρο παρακράτος, το οποίο κάθε φορά που ζορίζεται η κάθε κυβέρνηση, τι κάνει? Βγάζει κάποιους τύπους στην Αθήνα, τα κάνουν λαμπόγιαλο, τρομάζει ο κόσμος και ψηφίζει την κυβέρνηση. Υπάρχει πιο ζορισμένη κυβέρνηση από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά του τελευταίου 1,5 χρόνου? Πώς αυτή η τόσο ζορισμένη κυβέρνηση
δεν έχει επιτρέψει να γίνει ένα επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας. Να σπάσει μία βιτρίνα στο κέντρο της Αθήνας. Τι έγινε ξαφνικά? Η αλήθεια είναι μία. Πάρθηκε η απόφαση να εφαρμοστεί ο νόμος. Και να σας πω, κύριε Βεντζή, για κάτι άλλο. Είστε νέος άνθρωπος. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τον άλλον. Αυτόν ο οποίος έχει ένα μαγαζί στο κέντρο και βγάζει το ψωμί του και απασχολεί δύο υπαλλήλους. Και βεβαίως έχετε κι εσείς και οι συνομήλικοί σας, όπως και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, το δικαίωμά μας στη διαμαρτυρία. Αλλά έχει και αυτός το δικαίωμα να πάει το απόγευμα στο σπίτι του με το ψωμί της οικογένειάς του. Γιατί αυτό που είχε γίνει στο κέντρο της Αθήνας είναι ότι είχαμε σεβασμό μόνο για το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Για το δικαίωμα αυτού που ζούσε στο κέντρο, για το δικαίωμα του μαγαζάτορα στο κέντρο, του οικογενειάρχη στο κέντρο, αυτού που πήγε να βγάλει το ψωμί του, δεν υπήρχε κανένα σεβασμό. Του είχαμε κάνει λαμπόγιαλο την επιχείρηση 100 φορές. Δεν τολμούσε να πάει άνθρωπος να ψωνίσει, διότι απλώς το κέντρο πάντα ήταν γεμάτο διαδηλώσεις. Απόλυτο σεβασμό στη διαμαρτυρία, κανένα σεβασμό στην κανονική ζωή. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σε όλα αυτά. Μισό λεπτό. Καταρχάς, οφείλετε να ανακαλέσετε πρώτον για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την νεολαία, το ότι πήγε να τα κάνει τα γραφεία του κ. Βαρβιτσιώτη λαμπόγιαλο. Είναι θωρά παράδεκτη αυτή, δηλαδή αυτή την άποψη έχετε για την αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που βλέπετε την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μπούκες. Για να το ξέρω δηλαδή. Εάν εσείς μου πείτε ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει μπούκα ποτέ σε κανένα γραφείο, εγώ να σας ζητήσω συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι μιλάμε για άλλη νεολαία. Συγγνώμη, έχω άλλη άποψη. Και αποφύγατε να μου απαντήσετε το φαινόμενο για την ΕΡΤ, παραδείγματος χάρη, όπου βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που συνταγματικά μπορούν τώρα να. Τώρα λέτε, ακούτε, εγώ με την. Δεν θέλω να σχολιάσω για συναδέλφους στη Βουλή. Όλη η Ελλάδα είδε στην τηλεόραση τι έγινε εκείνο το βράδυ. Εσείς λέτε ότι εκείνο το βράδυ μπροστά στην ΕΡΤ ασκήθηκε βία. Ασκήθηκε. Σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος, με τα μάτια ενός νέου ανθρώπου, επιτρέπετε στον εαυτό σας να βάλει δύο παροπίδες και να έχετε να λέει ότι αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ ήταν άσκηση βίας από την αστυνομία. Να σας το αντιστρέψω λίγο. Όχι, να μην μου το αντιστρέψετε. Να μου πείτε ευθέως, αφήστε τις αντιστροφές. Τι μια πράγματα. Είστε δηλαδή, νέος άνθρωπος, έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Δηλαδή, μισό λεπτό. Μου λέτε τα καθαρά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι εάν. Θα σας το αντιστρέψω αλλιώς. Δεν αλλιώς. Χρησιμοποιείτε αυτά τα επιχειρήματα. Ο κάθε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορεί να μπει σε έναν δημόσιο χώρο. Τώρα, δεν τα. Με την υπόδειξη αυτό είναι το θέμα της βίας. Μισό λεπτό. Αλλού θα δείτε τα καταλήξω. Δηλαδή, προτιμάτε να μπαίνουν οι τροϊκανοί στο κάθε Υπουργείο έτσι ελεύθερα και δεν μπορούν να μπουν οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα δημόσιο χώρο. Το ερώτημα της βίας έχει να κάνει με τους τροϊκανούς. Γιατί αδικείτε τον εαυτό. Αυτή είναι μια μορφή βίας. Ξέρετε πόσο με στενοχωρεί όταν. Η Τρόικα δεν φτωχοποιεί την ελληνική κοινωνία. Πώ με στενοχωρεί όταν βλέπω έναν νέο άνθρωπο να μην βλέπει τα πράγματα καθαρά. Σέβομαι την επαναστατικότητά σας, σέβομαι τη στράτευσή σας αν θέλετε. Σας παρακαλώ, έχω την ηλικία να μπορούσα να είμαι περίπου πατέρας σας. Σας παρακαλώ για εσάς και για τους συνομιλίκους σας, δέστε τα πράγματα καθαρά. Με όποια στράτευση έχετε, σεβαστή, αλλά καθαρά. Όχι με τις παροπίδες της στράτευσης. Όχι, μισό λεπτό. Λίγο, ναι, γιατί, αλλά πρέπει να τελειώσετε, λίγο γιατί δείτε πόσα χέρια είναι. Υπάρχει ένα θέμα μας πολύ σοβαρό. Δείχνετε. Όλοι μας έχουμε ένα θέμα συνεχεία, σοβαρό. Όχι, γιατί κατά συνέχεια δείχνετε πράξεις αυταρχισμού. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Μουζνίκ, είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει έντονο ρατσιστικό φαινόμενο. Έχουμε έκρηξη της βίας προς μετανάστες. Ακόμα και στο δημοσιογραφικό λόγο χρησιμοποιείται, έχουμε την εισαγωγή της ορολογίας λαθρομετανάστες. Δυστυχώς, βλέπουμε φαινόμενα όπως αμυγδαλέζες κλπ. Οι άνθρωποι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Και εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι γιατί επικαλείστε συνέχεια, π.χ. ο Πρωθυπουργός είπε: τελειώσαμε τον ναζισμό, τώρα θα πάμε με το άλλο άκρο να τα βάλουμε, που είναι ενάντια στο ευρώ και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ο κύριος Πρωθυπουργός θεώρησε ότι τελείωσε με τη Χρυσή Αυγή, και θα σας πω κάτι, ως που είναι εγώ μαθητής. Πριν δύο χρόνια, η Χρυσή Αυγή στα σχολεία κάνει θράψη πλέον. Αυτό πρέπει να σας ανησυχεί. Μαθητές χαιρετάνε ναζιστικά. Με συντάξει, απειλούν καθηγητές ότι θα τους πάνε στο πειθαρχικό επειδή έχουν αντιφασιστική δράση καθηγητές τους. Τους έχουν εξοπλίσει. Και δεν είναι λογική, δεν απαντάω στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Έτσι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η Χρυσή Αυγή θα λυθεί πολιτικά. Όταν θα σταματήσει ο πολίτης να αντιμετωπίζεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, και όταν θα σταματήσει να υπάρχει η θεωρία των δύο άκρων, γιατί η βία και η φτώχεια είναι το μεγαλύτερο άκρο και αυτή την πολιτική να εφαρμόζετε εσείς. Μήπως εσείς είστε το μεγαλύτερο άκρο. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω. Δεν θα πείτε.